μάλιστα πολύ η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον μια πολύ συνηθισμένη λέξη. Το ερώτημα είναι όμως αν μπορεί να συνυπάρξει σε αυτήν την δύσκολη γεωπολιτικά και ενεργειακά περίοδο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και στην Ευρώπη στο θέμα της ενέργειας και να καταλάβουμε από πού προέρχεται η κρίση. Είναι μια κρίση πρωτίστως προμήθειας. Δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή προμήθεια, αρκετό supply και παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και αυτό το βλέπουμε να αντανακλάται στις τιμές. Οι τιμές δεν ανέβηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πόλεμος επηρέασε σε έναν βαθμό, αλλά η κρίση προϋπήρχε. Η κρίση άρχισε να γίνεται ορατή το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς η ανθρωπότητα, ο κόσμος, έβγαινε από την κρίση του COVID και αυξάνεται η ζήτηση. Εκεί είδαμε, επειδή η ζήτηση άρχισε να αυξάνεται πάρα πολύ απότομα, είδαμε ακριβώς τις αντοχές του παγκόσμιου συστήματος. Και είδαμε τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται και αργότερα ακολούθησαν οι τιμές του αερίου και σαν συνέπεια των υψηλών τιμών αερίου είδαμε και τις ψηλές τιμές ηλεκτρισμού. Αυτό χτύπησε ιδιαίτερα την Ευρώπη, διότι ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από το φυσικό αέριο και λόγω του target model, δηλαδή του συστήματος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου, που είναι το πιο ακριβό καύσιμο, επηρεάζουν τις τιμές χοντρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα, αν πάμε στη ρίζα του προβλήματος, είναι καθαρά θέμα προμήθειας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σαφέστατα και πρέπει να προωθηθούν, η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει και τις δικές της πηγές υδρογονανθράκων, δηλαδή και πετρέλαιο και κυρίως φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε το 90% του φυσικού αερίου που χρειάζεται η Ευρώπη. Με την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο δεν καταφέρνουμε πολλά πράγματα. Αλλάζουμε απλούστατα μία μορφή εξάρτησης με μία άλλη μορφή εξάρτησης. Δηλαδή πηγαίνουμε στο αμερικανικό LNG και LNG από άλλες χώρες. Η λύση του θέματος είναι να παράγει η ίδια η Ευρώπη περισσότερο αέριο, όχι 10% και 50% μπορεί και 60% και να καλύψει τις ανάγκες της για τα επόμενα χρόνια. Καθότι το αέριο πλέον έχει αναγνωριστεί και στο καινούριο πλαίσιο του EU Taxonomy σαν πράσινο καύσιμο μαζί με την πυρηνική ενέργεια. Άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος, ιδεολογικός θα λέγαμε, να εμποδιστεί η χρήση του φυσικού αερίου. Άρα η Ευρώπη, αν θέλει να έχει λογικές τιμές αερίου και ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας, θα πρέπει να αναπτύξει παράλληλα με τις άλλες μορφές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, όταν μιλάμε πλέον για βιωσιμότητα, αναφερόμαστε επίσης σε πράσινες πηγές ενέργειας, στις ΑΠΕ, και το ερώτημα είναι, αυτές τελικά πλέον μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα ακριβώς σε αυτήν τη χρονική περίοδο? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπαίνουν καθόλου σε δεύτερη μοίρα. Αποτελούν πλέον μέρος του ενεργειακού ισοζυγίου. Αυτό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον συμμετέχουν στο ενεργειακό ισοζύγιο πάρα πολλών χωρών, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη, και στο ηλεκτροπαραγωγικό ισοζύγιο, κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν από πολλά χρόνια. Άρα η θέση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι δεδομένη. Αποβλέπουμε σε μία αύξηση της συμμετοχής τους, αλλά παράλληλα, όπως συμμετέχουν και άλλες μορφές ενέργειας στο ισοζύγιο το ενεργειακό, στο ενεργειακό μείγμα, θα πρέπει και οι άλλες μορφές ενέργειας, οι λιγότερο βλαβερές, οι λιγότερο ρυπογόνες, όπως είναι το φυσικό αέριο, και αυτές να ενισχυθούν, όπως συμβαίνει και με την πυρηνική ενέργεια. Άρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα πιο ισοζυγισμένο, πιο ζυγισμένο ενεργειακό μείγμα, όπου θα έχουν τη θέση τους και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο και τα πυρηνικά. Με στόχο βέβαια να μειωθεί όσο δίνεται περισσότερο η συμμετοχή των στερεών καυσίμων, δηλαδή του άνθρακα και του λιγνίτη.